Καλημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σε τόσο σύντομη, με τόσο σύντομη προειδοποίηση, αλλά έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Θυμάστε πριν από κάποιους μήνες δώσαμε μια συνέντευξη εδώ, όπου διαμαρτυρηθήκαμε γιατί το Υπουργείο μας διέκοψε την κατασκευή του δρόμου, αναφέρομαι στο δρόμο Αγία Παρασκευή, Πέτρα. Μέσα και είχα διατυπώσει έντονες αντιρρήσεις γιατί μας διέκοψε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Τώρα, πριν από 5 μέρες, πήραμε από το Υπουργείο την τροποποιημένη μελέτη. Σας θυμίζω ότι αναγκάστηκε το Υπουργείο να τροποποιήσει τη μελέτη, διότι 1,7 χιλιόμετρα της Χαράξεως παλιάς που θα κατασκευάζαμε έπεφταν στο τότε εξαγγελθέν φράγμα Τσικνιά. Και το Υπουργείο είπε να σταματήσουμε για να γίνει νέα χάραξη. Έγινε νέα χάραξη, η οποία προσθέτει, αφαιρείται το 1,7 και προσθέτει 4 χιλιόμετρα. Άρα το έργο επιμηκύνεται κατά 2,3 χιλιόμετρα, το συνολικό μήκος. 4 μείον 1,7. Η νέα χάραξη την έχουμε εδώ, όπως ήρθε η μελέτη. Η μελέτη υπεγράφει από το Υπουργείο τέλος Ιανουαρίου, οι υπογραφές είναι τέλος Ιανουαρίου και την πήραμε τώρα Μάρτιο, μετά από πιέσεις, ειδικά εγώ, τον κύριο Σταϊκούρα, τον πίεσα πάρα πολύ για να μας το στείλουν. Και τον Ταχιάο, όμως είναι εκ των υστέρων, αφού την είχα στείλει. Ναι. Ο Ταχιάος δεν ήταν. Λοιπόν, τι παρατηρούμε? Ότι πρόκειται για ένα καινούριο έργο. Όταν 4 χιλιόμετρα προστίθενται στα 11, πόσα είναι? 14,500. Στα 14,500 είναι νέο έργο. Δεν να πεις τα 100 μέτρα, τα 200 να το χώσουμε μέσα, να κάνουμε τι θα κάνουμε. Είναι νέο έργο. Φοβάμαι ότι πρέπει να ξαναδημοπρατήσουμε το έργο. Το φοβάμαι. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή η χάραξη διέρχεται από άλλες περιουσίες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο απευκταίο να έχουμε τέτοια προβλήματα με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είχαμε χάσει την άλλη φορά ένα χρόνο με τις προσφυγές. Λέω, δεν είμαι μάτης κακών ειδήσεων, να σκέφτομαι σαν μηχανικός. Θέλει νέους προϋπολογισμούς, θέλει νέο ηλεκτρικό συνέδριο. Και αυτό νόμισα ότι έπρεπε να το πούμε όλοι εδώ ενσώματι είμαστε, τεχνική υπηρεσία και αιρετή, να στο θέσουμε υπόψη και στους πολίτες, ότι ένα έργο που θα ξεκινάγαμε πριν 2 χρόνια, ήταν έτοιμο να εγκατασταθεί ο εργολάβος, η θεμέλη, τότε προέκυψε η σύμπτωση με τον ταμιευτήρα και πήραμε τώρα μόνο το Γενάρη τα σχέδια. Τα μελετήσαμε τούτες μέρες και στα θέτουμε υπόψη. Η χάραξη καινούργια φαίνεται εδώ, μπορώ να στη δείξω αν έρθει κοντά. Πάει εκτός τα ταμιευτήρα. Αλλά όταν 4 χιλιόμετρα είναι καινούρια, μέσα στο 14 χιλιόμετρα είναι περίπου το 35% του έργου, δεν μπορεί να πεις ότι είναι μικροτροποποίηση του έργου. Θέλετε να πείτε κάτι? Εσύ, Δημήτρη. Θέλω να πω ότι από την αρχή το είχαμε κυνηγήσει πολύ αυτό το έργο. Από τότε που έγινε η εμπλοκή, θυμάστε πόσες φορές είχαμε πάει κάτω στον κύριο Καραγιάννη, τον πρώην υφυπουργό κτλ. Το θέμα είναι ότι εμείς κάναμε τις ενέργειες να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Εσείς έχετε υπογράψει την απόφαση. Μπήκε ένταξης. Και στο νέο ΕΣΠΑ. Ναι, το έχουμε βάλει στο νέο ΕΣΠΑ για να ξεκινήσει. Θα πρέπει όμως να γίνει τώρα ξανά πάλι δημοκράτηση του έργου με τους νέους όρους, με τον νέο προϋπολογισμό που προσθέτονται αυτά τα χιλιόμετρα. Με τις νέες απαλωτριώσεις. Με τις νέες απαλωτριώσεις και ό,τι προκύψει, όπως είπατε, θα τα κυνηγήσουμε όλα αυτά. Αλλά φυσικά θα υπάρχει καθυστέρηση ή όποια μπορεί να υπάρξει. Εμείς για τον κόσμο και το είχαμε σκοπό. Τόμι, θες να πεις κάτι? Όχι, κατόπιν πιέσεων του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού του κ. Κερατζή και από εμάς τεχνική υπηρεσία, πήραμε την καινούργια τροποποιημένη τη μελέτη. Αλλά έχουμε δει από χθες που την είδαμε ότι η τροποποίηση είναι 4 χιλιόμετρα περίπου. Ουσιαστικά αλλάζει όλο το σχέδιο στο κομμάτι αυτό λόγω του ταμιευτήρα και πρέπει να γίνουν σωστές διαδικασίες για να μην πάμε πάλι άλλο τόσο χρονικό διάστημα πίσω. Θα συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Περιφερειάρχη και τον Υπουργό να δούμε όσο μπορούμε να συντομεύσουμε αυτό το έργο που το περιμένει η μισή Λεσβό και είναι ο Περιφερειάρχης το έχει πάρει πολύ ζεστά και εμείς από εδώ και ο κύριος Κερατζής και όλοι μας, αλλά είναι κάποια πράγματα που είναι λίγο χρονοβόρα και δεν είναι η περιφέρεια αρμόδια για να μικρύνουμε το χρονικό διάστημα αυτό. Στρατή, Κώστα. Στρατή. Ναι, οι πιστώσεις είναι διασφαλισμένες στο καινούριο ΕΣΠΑ. Άρα το πρόβλημά μας είναι ότι θα πρέπει να ξαναδημοκρατήσουμε το έργο, από ό,τι φαίνεται. Θα γίνουν όλες οι ενέργειες, βέβαια θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, εφόσον πέσαμε πάνω σε αυτό, τι να κάνουμε. Αλλά το έργο θα γίνει, γιατί οι πιστώσεις είναι διασφαλισμένες.
Ναι, η συνέντευξη, ήθελα να πω το εξής. Η συνέντευξη αυτή γίνεται για να ενημερωθεί ο κόσμος ότι η αναγκαστική αυτή καθυστέρηση των 2 περίπου ετών, τόσο υπολογίζεται, δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα της περιφέρειας. Ήταν η αρχική αυλεψία που περνούσε τμήμα του δρόμου μέσα από τη λεκάνη του φράγματος και έπρεπε να αλλάξει. Αυτό έγινε με πιέσεις όπως αναφέρθηκαν πριν από λίγο και πιστεύουμε θα το τρέξουμε όσο πιο σύντομα γίνεται να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Ναι. Δεν έχει χαθεί τίποτα, απλώς χάθηκε χρόνος. Χωρίς ευθύνη της περιφέρειας. Κύριε Περιφερειάρχη, είσαστε μηχανικός. Πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί αυλεψία η χάραξη ενός τέτοιου δρόμου που να κατευθύνεται σε ένα άλλο έργο? Πώς είναι δυνατόν? Ήταν οι μελέτες εξεπονήθησαν από 2 διαφορετικές διευθύνσεις του Υπουργείου. Δεν εξεπονήθηκε από την περιφέρεια. Η μία δεν συντονίστηκε με την άλλη. Εμείς όταν ξεκινήσαμε, πήγαμε να εγκαταστήσουμε την εργολάβο, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει μελέτη για το φράγμα. Δεν αναφέρομαι βέβαια στις περιφέρειες. Όχι, σας λέω πώς είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πώς? Γίνεται. Και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνουν. Το 92 ξεκίνησε η μελέτη του δρόμου και το 94 η μελέτη του φράγματος. Από 2 διαφορετικές διευθύνσεις. Δέλτα 1 στο δρόμο, δέλτα 6 στα υδραυλικά στο φράγμα. Μέχρι τότε ακόμα, αφού είχε ξεκινήσει η μελέτη, δεν είχαν καταλήξει ποιος θα είναι ο ταμιευτήρας του φράγματος, δηλαδή μέχρι που θα καβαλήσει το νερό που λέμε και που θα πιάσει με το δρόμο κτλ. Δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των διευθύνσεων. Αυτό ανακαλύφθηκε όταν πήγαν να προκηρύξουν τις απολωτριώσεις του φράγματος. Όταν κηρυχθήκαν οι απολωτριώσεις του φράγματος, η βασιλική τούρτα, η διευθύντρια εκεί στην διευθύνση απολωτριώσεων, είδε ότι κάνουμε κοινές απολωτριώσεις. Δηλαδή το φράγμα απολωτριώνει και κομμάτια τα οποία είχαμε κηρύξει εμείς απολωτρίωση για τον δρόμο. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Βρε παιδιά, τι γίνεται πίσω από παπά τα Στέφανα και όλα αυτά που λένε, ξέρω εγώ. Εμείς είχαμε τον εργολάβο εγκαταστημένο. Συγγνώμη που σε εμείς θα είχαμε εγκαταστημένο τον εργολάβο από το Δεκέμβριο του 2022. Ήταν έτοιμος δηλαδή να μπει, είχαμε βρει χώρο για το εργοτάξιο, να φέρει τα μηχανήματα, τα πάντα όλα. Και ανατραπήκαν όλα, ας πούμε, ήταν δημοπρατημένο κανονικά. Πήγαμε στο ηλεκτρικό, πήραμε τη σύμβαση και έχουμε βγάλει και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την καινούργια χάραξη, έτσι. Έχουμε φροντίσει να βγάλουμε και την έγκριση όρων και τώρα να συνταχθεί ο προϋπολογισμός ο καινούργιος, γιατί βγαίνει έξω το παλιό κομμάτι, μπαίνει το καινούργιο, ώστε να προχωρήσουμε σε νέα δημοπράτηση. Αλλά αυτό είναι διαχειριστική αρχή, ξέρετε όλη η διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι θέλω εγώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Θυμήστε μου λίγο πόσο ήταν ο παλιός προϋπολογισμός. 19.750.000. 20 εκατομμύρια είναι η πίεση. 20 εκατομμύρια. Τώρα όμως πόσα επιπλέον χρήματα θα χρειαστούν και αυτό είναι εύκολο. Όταν βγαίνουν κάποια τεχνικά, μπαίνουν κάποιοι κόμβοι και τα λοιπά αυτά, δεν θα είναι μεγάλη διαφορά. Στο ίδιο το ποσό περίπου. Δεν το ξέρω. Νομίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ. Παιδιά, μην κάνετε προβλέψεις. Ναι. Θα δούμε. Άρα ο προϋπολογισμός θα είναι ίδιος περίπου. Δεν το ξέρω. Το δούμε. Εντός των 20 εκατομμυρίων δηλαδή. Θα είναι νέα διαδικασία ένταξη στο ΕΣΠΑ, ξανά είναι ενταγμένο. Όχι, όχι, ενταχθεί. Έχουμε γίνει μεταφορά του προηγούμενου ΕΣΠΑ στο καινούριο. Αλλά δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον. Όχι, αν τυχόν χρειαστεί κάποιο μικρό ποσό, θα πάμε με overbooking και θα συμπληρωθεί το ποσό. Και το συνολικό ποσό είναι μέχρι το τέλος του 2025, οπότε δεν κινδυνεύει από αυτό. Το θέμα να τρέξουν πάλι όλη η διαδικασία με το Υπουργείο, για να μπορέσουμε να μικρύνουμε το χρονικό διάστημα και να μην περιμένει ο κόσμος πάλι 3 και 4 χρόνια για το έργο αυτό. Ίσως προκύψει κάτι παραπάνω στο πολιτικό. Ήθελα να ρωτήσω τα χρονοδιαγράμματα ως προς τα επόμενα βήματα της περιφέρειας για τη δημοπράτηση του έργου και καλώς επόμενων των πραγμάτων, πότε πιστεύετε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο και θα ξεκινήσει? Καταρχήν πρέπει να δούμε τον καινούργιο προϋπολογισμό, το συνολικό. Γιατί έχουμε το επιμέρους κομμάτι πόσο στοιχίζει, αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε από το παλιό το κομμάτι που δεν θα γίνει. Άρα πρέπει να δώσουμε στο μελετή να κάνει αυτή τη δουλειά. Αν το κάνει το Υπουργείο, μπορεί να αργήσει, το κάνουμε εμείς με δική μας χρηματοδότηση για να πάει γρήγορα. Άρα δεν μπορώ να σας πω πότε. Αυτά που είδα τα 4 χρόνια με αυτό το έργο, δεν μπορώ να κάνω καμιά πρόβλεψη. Και όποιος πει ότι είναι 20 εκατομμύρια, κάνει λάθος. Μπορεί να είναι 20 και μπορεί να είναι 22 και μπορεί να είναι 19. Να ρωτήσω κάτι, το φράγμα Τσιγκνιά τελικά θα γίνει, γιατί όλο αυτό έχει συμβεί λόγω του δεύτερου έργου.
Το δεύτερο έργο έχει δημοκρατηθεί. Τα χρήματα έφυγαν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Τώρα τι γίνεται, γιατί. Υπουργείο. Το φράγμα Τσικνιά έχει δημοκρατηθεί. Έχει κατακυρωθεί η δημοπρασία στον άκτορα. Αλλά δεν έχει πάρει ακόμα την έγκριση χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη λόγω τη Θεσσαλία που αυτό και υπολογίζεται από ό,τι λένε κάτω από το Υπουργείο να το βάλουν στο τομεακό σκέλο του Υπουργείου για χρηματοδότηση. Και δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε σύμβαση με τον άκτορα, γιατί δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα η χρηματοδότηση των 106 εκατομμυρίων που είναι το φράγμα με τις εξαμηνίες και τη μονάδα, ναι. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Όχι, δεν έχουμε. Καμία ενημέρωση από αυτό. Ναι. Γενικά στο Ταμείο Ανακάμψεως, το Ταμείο Ανακάμψεως επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή και σκότος. Γίνεται ρήμην των περιφερειών. Δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση το Ταμείο Ανάκαμψης για το φράγμα της Κοινιάδης. Χρηματοδότηση. Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Δεδομένης της πορείας αυτού του έργου και των εξελίξεων που σημειώθηκαν, θεωρείτε ότι είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα έργα όταν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εκάστοτε λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο? Εσείς θα θέλετε να σας πω ότι δεν είναι ασφαλή. Είναι ασφαλή. Τα δικά μας είναι ασφαλή. Εγώ μιλάω τώρα. Εγώ τη χειρίζομαι, κύριε. Θα θέλατε να μην είναι ασφάλεια, αλλά είναι ασφαλή. Και θα σας καλέσουμε την επόμενη εβδομάδα στο εναρκτήριο λάκτισμα για το δρόμο Νάπη Πελόπη.